το περιστατικό μας. 22 χρονών. Ήρθε τον Φεβρουάριο του 2014. Ήρθε γιατί είχε δύσπνοια για 3 μήνες. Αναφέρεται κάτι που μπορεί να ήταν συγκοπτικό επεισόδιο, μπορεί και να μην ήταν. Μια ζαλάδα έπεσε, δεν ήταν και πάνω στην άσκηση, ήταν δύσκολο να το αξιολογήσουμε. Ένα παιδί από αστική οικογένεια, από την Πάτρα, η λειτουργική του κατάσταση είναι όψιμη κλάση 2, 562 μέτρα περπατάει, καλό κορεσμό στην ηρεμία, καλό κορεσμό μετά την βάδιση αυτών των 560 μέτρων. 80 σφίξεις στην ηρεμία, 150 στην το μέγιστο που έκανε. Ένα NT-proBNP το οποίο ήταν αυξημένο, έτσι, 0 ως 300 φυσιολογικές τιμές αν χρησιμοποιείτε το BNP. Κάνει ο άρρωστος, αρχίζουμε με ένα υπέρηχο, έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά μας τον παρέπεμψαν, γιατί στο υπερηχογράφημα που έκανε στη Πάτρα είχε φανεί ότι είχε διατεταμένες δεξιές κοιλότητες. Βλέπετε μια διατεταμένη κάτω κύλη 22 χιλιοστά, μια παλινδρόμηση στην τριγλόχινα, μια ταχύτητα 4,3. Το τάψε ήταν στο προηγούμενο πίνακα του 2009. Τάψε τι σημαίνει? Σημαίνει πόσο καλά κινείται ο τριγλοχινικός δακτύλιος. Έτσι. Τραϊκού σπιτάνουλαρ πλέν, συστόλικ εξκέρσιον. Έτσι, πόσο πάνω κάτω πηγαίνει το έμβολο της τριγλόχινας. Το καλό είναι να είναι πάνω από 2 εκατοστά, πάνω από 20 χιλιοστά. Γκρίζα ζώνη 15 με 20, κακό κάτω από 15. Βλέπετε ότι η δεξιά ήταν 53 χιλιοστά, στις 4 κοιλότητες το ανώτερο φυσιολογικό είναι 40 και στην παραστερνική λήψη είναι 27, ο άρρωστός μας είχε 42. Υπήρχε μία μετατόπιση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, χωρίς κάτι σημαντικό από το λειτουργικό έλεγχο. Κοιτάξτε ότι είχε μία διαχειτική ικανότητα, όταν το βλέπουμε σαν πνευμονολόγιο, 79%. Συνήθως, στις πνευμονικές υπερτάσεις υπάρχει ένα έλλειμμα διαχειτικής ικανότητας από την απώλεια της πνευμονικής αγκιακής κήτης. Το σκάνινγκ ήταν αρνητικό και η κόπωση που του κάναμε, άμα δείτε εδώ, η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου ήταν στα 19,6 ml ανά χιλιόγραμμο. Ήταν περίπου στο 50% κάπου, πρέπει να το γράφει εδώ πέρα. Ρευματολογικά και λοιπά, αρνητικά. Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση με βάση το καθετηριασμό που βλέπετε. Και εδώ βλέπετε τι βαριά αιμοδυναμική εικόνα μπορεί να έχει ένας 22χρονος. Κλάση 2, late 2 βέβαια, 560 μέτρα. Βλέπετε ότι ο άρρωστος έχει μια μέση πίεση 60. Καλό καρδιακό δείκτη, 3,3, 8,4 πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις. Το τόνισε ο κύριος Ορφανός και είναι μία από τις 10 εντολές της πνευμονικής υπέρτασης ότι πρέπει να κάνουμε τεστ αγκιοδραστικότητας. Θα είναι τραγωδία ο άρρωστος αυτός, το 22χρονο αυτό παιδί, να είναι αγκιοδραστικό και να μας ξεφύγει. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε τεστ αγκιοδραστικότητας, να δούμε ότι εφόσον τα 3 κριτήρια εκπληρώνονται, να πάμε για ψηλές δόσεις αναστολέων διάβλων ασβεστίου. Reveal, τα λέγαμε την προηγούμενη φορά. Δεν έχουμε πολλά εδώ πέρα. Παίρνει μείον 1 επειδή ο άρρωστος έχει πάνω από 440 μέτρα και παίρνει και συν 1 από το BNP. Πρακτικά το risk είναι στο 6. Και τι θα πει 6? Θα πει
ότι η πιθανότητα να πεθάνει τον επόμενο χρόνο είναι 3%, 2-3%. Βέβαια, όταν είσαι 22 χρονών, το 2-3% είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτή είναι η... Τα κριτήρια του, βλέπετε, έχει πράσινα και κίτρινα. Παρ' όλα αυτά, άμα δει κανείς τον άρρωστο αυτόν, είναι ένας άρρωστος με τον οποίο δεν αισθάνεται κανείς ήσυχος. Ειδικά άμα ισχύουν αυτά τα περιστασιακά συγκοπτικά, όπως επίσης και το ότι έχει μια πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση οξυγόνου. Θυμάστε αυτά που λέγαμε για το risk assessment, ότι παίρνεις ένα πόντο από εδώ, δύο πόντους από εδώ και τρεις από εδώ και εδώ μπορείς τυπικά τον άρρωστο αυτό να το κατατάξεις σαν low risk. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι διανοητικά παιχνιδάκια. Όλοι ξέρουμε ότι το low risk είναι λογικό, έχει καλύτερη πρόγνωση, αλλά και με βάση την σουηδική προσέγγιση, τη σκανδιναβική προσέγγιση, επίσης ο άρρωστος αυτός είναι στο πράσινο, αλλά καταλαβαίνουμε επίσης όλοι ότι είναι ένας άρρωστος με τον οποίο δεν είμαστε ήσυχοι. Ο άρρωστος αυτός επίσης έχει όλους τους δείκτες και τα τέσσερα καλά κριτήρια, παρόντα τα τέσσερα χαμηλού ρίσκου κριτήρια. Είναι 2014, δεν έχει βγει ακόμα η Ambition, αλλά και στην Ambition αυτό που κάναν τι ήταν. Ουσιαστικά ο άρρωστος έπαιρνε Ambrisentan και Tadalafil, αλλά το maximum της δόσης το έπαιρνε στους 2 μήνες. Αρχίσαμε λοιπόν με έναν αναστολέα των υποδοχέων ενδοθυλήνης. Δεν έχει σημασία ποιον. Είπαμε ουσιαστικά ο άρρωστος αυτός, η όλη αναστολή, λίγο πολύ, είναι τα ίδια. Άμα ήμασταν στη σημερινή εποχή, με βάση αυτόν τον αλγόριθμο που βγήκε, όπως βλέπετε, το Δεκέμβριο του 2018, τότε πολύ πιθανόν θα τον αρχίζαμε με αρχική συνδυαστική θεραπεία, που θα ήταν ένας αναστολές ενδοθυλήνης και ένας αναστολές της 5-φωσφοδιεστεράσης. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι είτε upfront είτε διαδοχική, άμα μιλάμε για 1 ή 2 μήνες, η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά έχει σημασία να μιλάμε για πολύ μικρά διαστήματα. Αυτό λοιπόν είναι ο καινούριος αλγόριθμος και εδώ είναι πάλι οι γερμανικές οδηγίες που σας έλεγα πριν. Αυτός ο άρρωστος είναι κλασική πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, 22 χρονών, άρα θα αρχίσει με συνδυαστική θεραπεία. Κατευθείαν συνδυαστική θεραπεία. Δεν είναι high risk. Άμα ήταν high risk, θα πήγαινε κατευθείαν σε τριπλή θεραπεία, η οποία θα περιλάμβανε και ένα παρεμβατικό προστανοειδές. Οι Γερμανοί δεν λένε αναγκαστικά ενδοφλέβιο, λένε είτε ενδοφλέβιο είτε υποδόριο. Παίρνει ο άρρωστος, αρχίζουμε το Φεβρουάριο του 2014, τον ξανακαθετηριάζουμε και τον επαναξιολογούμε εννοείται, τον Μάιο του 2014, όπου ο άρρωστος βλέπετε ότι έχει ρίξει τις πνευμονικές αγιακές αντιστάσεις περίπου 15%, από 8,4 έχει πάει στο 7, έχει ρίξει το BNP του, περπατάει σημαντικά καλύτερα, 30 μέτρα παραπάνω, και βεβαίως προσθέτουμε έναν αναστολέα της 5-φωσφοδιεστεράσης. Λοιπόν, Δεκέμβριος του 2014 βλέπετε ότι η πίεση έχει πέσει ακόμα παραπάνω, όπως και οι πνευμονικές αγιακές αντιστάσεις. Την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση την έχετε στο μυαλό σας σαν ένα νόσημα όχι πιέσεων, αλλά ένα νόσημα αντιστάσεων, έτσι. Και όλοι ξέρετε ότι οι πνευμονικές αγιακές αντιστάσεις είναι η μέση πίεση 43-5-38, 38 για καρδιακή παροχή, που εδώ θα είναι περίπου 6-6,5, μας δίνει αυτό το 5 που βλέπετε εδώ πέρα. Άρα πέφτουν οι πνευμονικές αγιακές αντιστάσεις. Είμαστε ικανοποιημένοι.
Και ναι και όχι. Ξανακάνουμε CPET. Και το VO2 είναι μόλις το 54%. Άρα βλέπετε ότι παρά το ότι η κορυφή του παγόβουνου είναι OK, υπάρχει από κάτω σημαντικότατο πρόβλημα. Έτσι. Εδώ βλέπετε το follow-up, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε στο low risk στο follow-up. Ένα χρόνο μετά, βλέπουμε ότι ο άρρωστος έχει μία μικρή επιδείνωση. Το 5,3 γίνεται 6,8. Αυτά χωρίς καθετηριασμό, άμα δεν το δεις το περιστατικό από όλες τις πλευρές, είναι πολύ δύσκολο να το αξιολογήσεις. Και πρέπει να το δεις πραγματικά, λειτουργικά, αιμοδυναμικά, υπερηχογραφικά, με τα νατριουρητικά πεπτίδια και πάει λέγοντας. Τέταρτος του 17. Ακόμα μικρότερο 6-minute, όχι κάτι τραγικό, αλλά βλέπετε ότι το NT-proBNP αυξάνει ίσως λίγο, η απόσταση βάδισης μειώνεται και εδώ πέρα έχουμε πια τη δυνατότητα να δώσουμε σε Lexipag, έτσι που δρά στην οδό του, στη τρίτη οδό του κυκλικού AMP, σας είπε η κυρία Άνθη πριν γι' αυτό, και ουσιαστικά έχουμε με τριπλή αγωγή ένα χρόνο μετά τον άρρωστο, ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση. Το NT-proBNP έχει πρακτικά γίνει φυσιολογικό. Είναι ένας άρρωστος, λοιπόν, ο οποίος είναι σε όλα πρακτικά πράσινος, αλλά τώρα είναι ένας άρρωστος ο οποίος είναι και 26-27 χρονών. Έτσι, είναι ένας άρρωστος, λοιπόν, που θέλουμε να τον παρακολουθήσουμε για πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ξέρουμε ότι ο άρρωστος αυτός θα αναγκαστούμε, γιατί η θεραπεία δεν είναι μια αιτιολογική θεραπεία, να πάμε σε παρεμβατικά προστανοειδή. Το Selexipag έχει δείξει, έχω φάει το χρόνο, οπότε θα τα περάσω πάρα πολύ γρήγορα αυτά, έχει δείξει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και κοιτάξτε εδώ πέρα, κυρίως σε αρρώστους που είναι λειτουργική κατηγορία 2 στο baseline, δηλαδή παρά το ότι άμα τον άρρωστο αυτόν τον είχαμε σήμερα, θα του είχαμε βάλει το Selexipag 2-3 χρόνια πριν. Αιμοδυναμικά καλά αποτελέσματα, να μην πολυλογώ, και αυτό είναι που σας το έδειξα πάλι, αλλά έχει τη σημασία του. Κοιτάξτε αυτό τον άρρωστο, αυτό το paper. Αυτό το paper τι έλεγε, ότι όταν το stroke volume index, το stroke volume πρακτικά, δια επιφάνεια σώματος, είναι κάτω από 38 ή πάνω από 38, κοιτάξτε τη διαφορά επιβίωσης σε αρρώστους που είναι καλά. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί 25 χρονών, λειτουργική κλάση 1 ή 2. 2 στη δικιά μας περίπτωση. Περπατάει 600 μέτρα. Άμα όμως έχει ένα stroke volume index κάτω από 38, στα 5 χρόνια, δηλαδή στα 30 του, θα έχει μια διαφορά στην επιβίωση 30 ή 35%. Γι' αυτό θέλουμε να τους καθετηριάζουμε και στο δικό μας κέντρο αυτό το κάνουμε. Αυτά τα τυπικά περιστατικά πνευμονικής υπέρτασης κάθε χρόνο. Έτσι, γιατί αυτός ο άρρωστος που όντως έχει 45 stroke volume index, τον βλέπουμε από όλες τις πλευρές ότι είναι στη πράσινη ζώνη. Αυτά τα περνάω γρήγορα. Λοιπόν, αυτά τέλειωσα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση και συγγνώμη για τη διακοπή.